Να βλέπουμε εικόνα, σας παρακαλώ πολύ, από τον τυφώνα. Να βλέπουμε ότι εξελίσσεται. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, 160 χιλιόμετρα την ώρα, φαίνεται. Και να ζητήσουμε βοήθεια από τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι ακαδημαϊκός ο κύριος Ζερεφός, ο πιο έμπειρος άνθρωπος στη χώρα για τα φυσικά φαινόμενα. Εμείς βλέπουμε εικόνα από τους δημοσιογράφους που προσπαθούν, που καταγράφουν το φαινόμενο. Ναι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το φαινόμενο. Το φαινόμενο εκεί. Είναι ένα εξαιρετικά βίαιο φαινόμενο. Σκεφτείτε ότι οι ανεμοστρόφοι οι οποίοι συνοδεύουν αυτές τις ρηπές ανέμου συμβαίνουν σχεδόν κάθε ένα λεπτό. Δηλαδή σκεφτείτε να υπάρχει ένας ανεμοστρόφιλος κάθε λεπτό. Σκεφτείτε ότι η ταχύτητα του ανέμου κυμαίνεται από 150 έως και 210 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Είναι πιο αποδυναμωμένο από ό,τι το περιμέναμε το φαινόμενο. Ναι, ασφαλώς. Αν δεν είχε λίγο εξασθενήσει μέσα στις τελευταίες δύο ώρες, ναι. Όπου κάνει αυξομοιώσεις. Κανείς δεν ξέρει βέβαια πώς θα εξελιχθεί. Αλλά Μπορεί να ανέβει πάλι, κύριε καθηγητά. Μπορεί να ανέβει λίγο και να ξαναπέσει. Το φυσιολογικό είναι να κινηθεί ξανά προς την θάλασσα, αλλά ό,τι ακουμπάει στην ακτογραμμή κάνει τη ζημιά και τον εξασθενεί. Ναι, βλέπουμε ήδη ζημιές εμείς που έχει κάνει, κύριε καθηγητά, ήδη ζημιές, δηλαδή έχει ανατρέψει αυτοκίνητα, εξηλώσει σκεπές και ακόμα και για πολλά θύματα μέχρι τώρα, αλλά ακούμε μόνο πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για θύματα. Άμα έχει εξασθενήσει, φαντάζομαι πως ήταν με τα πεντάρια ακόμα. Από ό,τι βλέπω από τις επίσημες ανακοινώσεις του ΝΟΑ, ναι. Το Εθνικό Κέντρο Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, προκύπτει ότι αυτό είναι ένα φοβερό σύστημα, όπως το είχαν πει, αλλά μένει να δούμε στις επόμενες 5-6 ώρες το ρυθμό με τον οποίο θα εξασθενήσει και κυρίως την τροχιά του. Η εξασθένισή του θα εξαρτηθεί από το αν θα πάει πιο πολύ στη στεριά ή θα πάει προς τον Ατλαντικό ωκεανό. Γιατί βλέπετε η Φλόριντα είναι η Χερσόνησος. Ναι, οπότε, βέβαια. Και πότε έχει, βλέπετε... Έχει, ναι. Ναι. Πότε βλέπετε λήξη, συνάγερε μου, εσείς κύριε καθηγητά. Δηλαδή πότε τελειώνει, πότε ολοκληρώνει τον κύκλο του αυτό το φαινόμενο. Αυτό κανείς δεν ξέρει, αλλά πάντως σίγουρα σήμερα και αύριο θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτό. Το χειρότερο είναι ότι εξεδόθηκε ανακοίνωση με την οποία λέει ότι πλέον εάν πάτε να διαφύγετε θα έχετε μεγαλύτερο κίνδυνο. Καθίστε σπίτι. Ναι. Τώρα πέρασε και... το όριο. Όσοι έφυγαν, έφυγαν τώρα. Όσοι έφυγαν, έφυγαν. Λέω, ναι. Ακόμη και οι πυροσβεστικοί είπαν ότι δεν μπορούμε να σας παρέχουμε πλέον βοήθεια. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω στους δρόμους. Ναι. Είστε δηλαδή μόνοι σας στο σημείο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά τα φαινόμενα, κύριε καθηγητά. Θα τα βλέπουμε και στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, όχι, στην Ελλάδα δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί, διότι χρειάζεται ωκεανό δίπλα για να έχει να πάρει πολλή ενέργεια. Και αυτά συμβαίνουν στους τροπικούς. Ονομάζονται τροπικοί κυκλώνες. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε υδροστροβίλους αντίθετα και που και που και κανένα ανεμοστρόβιλο. Αλλά η βιαιότητα αυτών των μεγάλων φαινομένων, δηλαδή των τυφώνων, των κυκλώνων των τροπικών, ας το πούμε έτσι, είναι τεράστια. Σκεφτείτε ότι αυτός είναι ο τρίτος που πλήττει τη Φλόριντα μέσα σε ένα μήνα. Ναι, βέβαια. Είναι ένας πάρα πολύ οργανωμένος και μάλιστα. Ισχυρός κυκλώνας των τροπικών. Ξέρετε, στην Νότια Αμερική το ονομάζουν hurricanes, χουρικάνους από τον θεό των Ίνκα και Μάγιας. Εμείς τους λέμε τυφώνες, οι Κινέζοι τους λένε τυφώνες, ταϊφούν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο πάντως είναι τεράστιο, φαντασμαγορικό και εύχομαι να μην επαληθευθούν οι εκτιμήσεις ότι είναι το 1 στα 100 χρόνια. Σωστά, που σωστά. Σωστά. Εύχομαι δηλαδή να εξασθενεί, να δώσει, το θέμα είναι η τροχιά του, αν δώσει ενέργεια στη στεριά,
θα ξεθυμάνει εκεί και θα μειωθεί η κατηγορία. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Ζερεφέ, ευχαριστώ τιμή μας που ήσασταν στην εκπομπή μας. Καθηγητής φυσικής ατμοσφαιρής και ακαδημαϊκός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να δούμε ξανά αυτό το πλάνο, γιατί το πέρασαμε στα γρήγορα. Το δημοσιογράφο, ο οποίος δίνει το ρεπορτάζ του και κάποια στιγμή το χτυπάει ένα αντικείμενο μας. Το δούμε τώρα σε λίγο. Μας το είπε η κυρία Λινάδου πριν από λίγο. Είναι ζωντανή τώρα η εικόνα που δείχνει το CNN. Βλέπετε τους ανέμους πώς κινούνται οι φοίνικες και το ύψος του κύματος έχει φτάσει και μέχρι τα 4 μέτρα, με τον κόσμο πλέον να είναι μέσα κλειδωμένο στα σπίτια του, αλλά 2 εκατομμύρια δεν έχουν ρεύμα. Οι δημοσιογράφοι είναι στους δρόμους και γι' αυτό βλέπουμε εικόνες. Αυτό είναι το δημοσιογράφο, να δούμε για να κλείσουμε σιγά σιγά. Να τη εικόνα, την ώρα που μεταδίδει και συνεχίζει να μεταδίδει, όπως βλέπετε, είναι δίπλα στη θάλασσα. Και το οποίο είναι επικίνδυνο πολύ, έτσι, προφανώς. Φυσικά, είναι πολύ επικίνδυνο το σημείο το οποίο βρίσκεται. Και δεν είναι μόνο κύματα. Τι λέγαμε και χθες, φερτά υλικά τα οποία έχουν ανακατευθεί από τον προηγούμενο τυφώνα Έλεν και δεν έχουν προλάβει να τα μαζέψουν. Βλέπετε εδώ ότι μέσα εισαγωγικά δέχεται επίθεση από το μεγάλο κύμα και ό,τι μπορεί μέσα να έχουν πλέον. Λοιπόν, θα έχουμε μετά ενημέρωση προφανώς αν χρειαστεί η Μαριάννα. Τα παρακολουθεί συνέχεια τα διεθνή δίκτυα και ενημερωνόμαστε για ό,τι συμβαίνει. Πάμε